καλησπέρα. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας, κυρία Βακερθιανάκη. Καλησπέρα και στον κροατέ σας. Πώς είστε? Είστε εκτός. Είστε εκτός Κρήτης. Ναι, είμαι εκτός. Είμαι στην Αθήνα. Ήταν μια μέρα σήμερα και μια επίσκεψη στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον κύριο Στρατάκο, για να καταθέσουμε την έκθεση μελέτη που έχει εκπονηθεί από την ομάδα εργασίας της περιφέρειας Κρήτης για τον περονόσπορο και τις ζημιές που προκλήθηκαν από αυτόν την άνοιξη. Είναι ένα θέμα που απασχόλησε και απασχολεί βέβαια ακόμα τους αγρότες. Τι έγινε λοιπόν το αποτέλεσμα? Κυρία Βακερθιανάκη, ναι, είναι ένα θέμα που απασχολεί και την περιφέρεια και σε συνεργασία, να πω, και με τους φορείς που εκπονήθηκε αυτή η μελέτη. Mm-hmm. Μέσα στους φορείς είναι ο ΕΛΓΑ, ο κύριος Δασκαλάκης, και μέσα στην Επιτροπή είναι το ΓΕΟΤΕ παράρτημα Κρήτης, με εκπροσώπηση τον κύριο Βλαχάκη και τον κύριο Παγκή, τον κύριο Φωτάκη που είναι από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης, το ΕΛΜΕΠΑ και το ΕΛΓΟ Δήμητρα. Το ΕΛΜΕΠΑ είναι με το εκπροσωπούν ο κύριος Γκούμας και ο κύριος Μαρκάκης, και ο κύριος Κουμπούρης είναι από το ΕΛΓΟ Δήμητρα. Είναι όλες οι συνεργαζόμενες φορείς, ούτως ώστε να καταθέσαμε, όπως καταθέσαμε σήμερα, μια μελέτη πλήρης, για να δούμε αν τελικά μπορεί το Υπουργείο να δώσει κάποια χρηματοδότηση στους παραγωγούς, που υπήρξε μια απώλεια εισοδήματος και ένα πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής, όπως ανέφερα και στον κύριο Στρατάκο. Ναι, δεν είναι βλέπετε μόνο η ζημιά που προκλήθηκε, αλλά και πραγματικά όσοι παραγωγοί κατάφεραν να πάρουν την παραγωγή και να σωθούν τα μπέλια, ήταν με πολύ ψηλό κόστος. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι εύκολο σε ένα παραγωγό να καταβάλει τόσο μεγάλο κόστος παραγωγής. Ναι. Άρα για να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν, όπως μετέφερα αυτό και στον κύριο Στρατάκο, θα πρέπει το Υπουργείο να δει και να ανταποκριθεί στο αίτημα που η Επιτροπή και στο πόρισμα έβγαλε, ότι θα πρέπει και λόγω υψηλού κόστους αλλά και λόγω ζημιάς. Βλέπετε ότι θα υπάρξει έτσι, ναι, μια θετική ανταπόκριση? Ναι, είδα τον κύριο Στρατάκο ότι υπήρχε μια θετική έτσι ανταπόκριση. Η μελέτη όπως σχολίασε ήταν πλήρη. Ναι. Αυτό ήταν και σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή που παρευρίσκονταν σε συνάντηση. Θεωρήσαμε ότι είναι μια μελέτη πλήρη και νομίζω ότι θα... Πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχει μια ανταπόκριση, αλλά και εκτός των άλλων ότι αυτή η μελέτη, γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτή δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει το Υπουργείο και να δω. Θα πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Έτσι, για να είμαστε πιο ακριβείς σε αυτά που λέμε. Πιστεύουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας ένα τεκμηριωμένο αίτημα, γιατί όλα αυτά, κυρία Βακερθιανάκη, είναι και λόγω κλιματικής αλλαγής. Mm-hmm. Ναι, αυτά τώρα θα τα έχουμε, η αλήθεια είναι, και πρέπει κάπως να πάμε παραπέρα. Δηλαδή πώς με αυτό το δεδομένο ότι θα έχουμε ακραίες καιρικές συνθήκες που πάντα επηρεάζουν τους παραγωγούς, θα μπορούμε να είμαστε κάπως πιο ευέλικτοι. Θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι. Νομίζω ότι ξέρω πόσο είναι εφικτό, είναι βέβαια μια κουβέντα είναι και αυτό. Εντάξει, ο Υπουργός ήδη έχει κάνει και με την Ιταλία και με την Ισπανία συναντήσεις για να δουν πώς θα χρηματοδοτηθούν λόγω απώλειας εισοδήματος από την κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Mm-hmm. Αλλά αυτό όμως οφείλουμε να πούμε ότι είναι στην κρίση και του Υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς κάναμε τουλάχιστον όλο αυτό να είναι κατοχυρωμένο, να είναι τεκμηριωμένο. Είναι μια μελέτη πλήρης, όπως ανέφερε και ο κύριος Στρατάκος και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου. Mm-hmm. Από εκεί και μετά αυτό βέβαια είναι στην κρίση του Υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Νομίζω ότι, εντάξει, δεν ξέρω, αυτοί τώρα θα τη διαβάσουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα κάνει ό,τι μπορεί από πλευρά του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σαβγενάκης. Νομίζω τώρα ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο τα επόμενα βήματα. Ναι. Που έγκυται όμως σε αυτούς. Περιμένανε όμως. Η αλήθεια είναι ότι επειδή
Είχαμε κάνει μια επικοινωνία με το Υπουργείο και με τον Υπουργό αλλά και με τον κύριο Στρατάκο. Την περιμένανε, κυρία Βακιαθιανάκη, αυτή τη μελέτη. Αυτό φάνηκε. Ναι. Γιατί υπάρχουν ακριβή στοιχεία, υπάρχουν οι κλιματολογικές συνθήκες που με την βοήθεια του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών μπορούσαμε και είχαμε όλες αυτές τις καταγεγραμμένες καιρικές συνθήκες και τα καιρικά φαινόμενα. Οπότε έχει γίνει μια πλήρης μελέτη. Ωραία. Είναι ένα πολύ καλό βήμα αυτό. Δεν το συζητάμε με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Εν αναμονή λοιπόν της εκτίμησης και της απάντησης. Ελπίζουμε το καλύτερο για τους παραγωγούς. Από αυτό το θέμα όμως, το πρόβλημα με τον περονόσπορο, υπάρχει το... Αλλάζουμε λίγο το θέμα τώρα, όχι, αλλά αλλάζουμε πολύ το θέμα, γιατί μιλάμε για το ελαιόλαδο, το κριτικό, την προβολή του και όχι μόνο τη σωστή του χρήση, την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων σε μια περίοδο, κυρία Χουδετσανάκη, που σπάει όλα τα κοντέρ η τιμή του και μάλιστα από τους καταναλωτές πια υπάρχουν, επειδή όλα έχουν ακριβήνει και συνεχίζουν οι τιμές να παίρνουν την ανιούσα, υπάρχει ένα θέμα πια του πώς θα μπορούν να αγοράζουν το λάδι στις τιμές που αυτό πωλείται. Βέβαια, υπάρχει ένα τέτοιο θέμα και τέθηκε προχθές και σε μια συνάντηση που είχαμε με κάποιους από τους φορείς. Η αλήθεια είναι αυτή. Όμως, ως περιφέρεια, νομίζω ότι είμαστε στην κατεύθυνση, γι' αυτό θα περάσει αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο η προγραμματική σύμβαση με το ΕΛΓΟ και το ΕΛΜΕΠΑ. Να δούμε, είχαμε βάλει ένα σχεδιασμό, ένα στρατηγικό σχεδιασμό για το ελαιόλαδο, όπου σιγά σιγά, κυρία Βαχιαθιανάκη, θα πρέπει να αρχίσει να υλοποιείται. Το πρώτο που είχαμε βάλει είναι εκπαίδευση. Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο για τον παραγό, είναι για τον ξεναγό, είναι για όλα τα στάδια της αγροδιατροφικής αλυσίδας, για τους εμπλεκόμενους, είναι για τους ελαιουργούς, τους τυποποιητές. Θεωρούμε πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπατε και εσείς, δεν είναι μόνο να παράγουμε ένα προϊόν, είναι και πώς το διαχειριζόμαστε σωστά αυτό το προϊόν, για να μπορέσουμε βέβαια στη συνέχεια και να ανεβαίνει και η τιμή του, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ή γενικά πώς το διαχειριζόμαστε σωστά και ποιοτικά. Και γι' αυτό θεωρήσαμε σωστό και πριν φύγει αυτή η χρονιά, από τη στιγμή που είχε περάσει και είχε εγκρίνει το σχεδιασμό το Περιφερειακό Συμβούλιο, να μπούμε σιγά σιγά στην υλοποίηση του σχεδιασμού. Ναι. Και γι' αυτό αύριο θα περάσει μια προγραμματική με το ΕΛΓΟ και το ΕΛΜΕΠΑ για τις εκπαιδεύσεις, ούτως ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε και στα νέα δεδομένα. Σιγά σιγά και η παραγωγή μας με την εκπαίδευση θα περάσει σε ένα άλλο στάδιο. Κύριε Βαγκέθιανάκη, είναι σημαντική η εκπαίδευση του παραγωγού. Ναι. Όχι πια ο εμπειρικός τρόπος, έτσι, αλλά... Είναι μόνο ο τρόπος παραγωγής, γιατί πολλοί θα πούνε, μα εντάξει, δεν ξέρουμε να παράγουμε ελαιόλαδο. Όχι, μέσα από την εκπαίδευση, κύριε Βαγκέθιανάκη, περνάμε πολλά μηνύματα. Περνάμε τη συνεργασία πρώτα απ' όλα μεταξύ των παραγωγών. Θα πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουμε όλοι ότι χωρίς ομάδες παραγωγών δεν πάμε πουθενά. Αυτό είναι ο επόμενος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς. Η αφυλή γεωργία. Και αυτό είναι ο επόμενος στόχος μέσα στο καινούργιο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Η καινοτομία. Όλα αυτά θέλουν εκπαίδευση για να μπορούν να πει και ο παραγωγός, ο ελαιουργός, η καλή ποιότητα του ελαιολάδου που χάνεται πάρα πολύ μεγάλη στο ελαιουργείο. Δεν είναι. Οι άνθρωποι θέλουν να ακολουθήσουν, αλλά χρειάζεται και αυτή η εκπαίδευση. Δεν είναι ότι ένας ελαιουργός το κάνει επίτηδες και χάνει την ποιότητα του ελαιολάδου. Με την εκπαίδευση θα δει τι κάνω λάθος και πάω σε καλύτερη ποιότητα. Φυσικά. Γιατί και γι' αυτό και προς το δικό του συμφέρον είναι. Μα θεωρείτε ότι, δηλαδή, και άλλες χώρες της Μεσογείου παράγεται λάδι, αλλά η χώρα μας θεωρείται ότι παράγει τις μεγαλύτερες ποσότητες παρθένου ελαιόλαδου, δηλαδή πολύ καλής ποιότητας το ελαιόλαδο στη συντριπτική του πλειοψηφία. Δηλαδή όλη αυτή η ποσότητα στο μεγαλύτερο ποσοστό της είναι παρθένου ελαιόλαδο. Κυρία Βακηθιανάκη, σε ευλογημένο τόπο ζούμε. Και πώς αυτό τον ευλογημένο θα πραγματικά θα μπορέσουμε να όλο αυτό
ακόμα και εμείς να συνδράμουμε σε αυτή. Δεν είναι επειδή πραγματικά λόγω όλων κλιματολογικών συνθηκών και όλο που έχει η Κρήτη, το ανάγλυφο, το εδάφος και όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει, πώς θα μπορέσουμε ακόμα να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα. Και ο παραγωγός και ο ελεουργός και ο τυποποιητής, σε λίγο αν τελικά τα καταφέρουμε, γιατί και αυτός είναι ένας στόχος της περιφέρειας Κρήτης μαζί με τους φορείς που έχουν κατευθέσει το φάκελο, είναι το προϊόν γεωγραφικής ένδειξης Κρήτης. Ναι. Πώς θα αξιοποιούμε, γιατί αν πραγματικά καταφέρουμε να το πάρουμε, γιατί αυτό είναι και θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λόγο το λέω, εάν τελικά πώς το αξιοποιούμε καλύτερα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να περάσουμε στις εκπαιδεύσεις σιγά σιγά και όλα αυτά να μπαίνουν στην ατζέντα και να υλοποιούμε. Και το κομμάτι λοιπόν, οι εκπαιδεύσεις και στους παραγωγούς και όλο αυτό το κομμάτι της παραγωγής του λαδιού, και από την άλλη εκπαιδεύσεις πια στη χρήση του, αυτό που λέτε, στην προβολή Βέβαια. Του, έτσι πώς θα το χρησιμοποιήσουμε σωστά, πώς θα δείξουμε ότι χρησιμοποιούμε αυτό το προϊόν. Βέβαια. Και για τους ξένους. Βέβαια, χρειάζεται όλοι μαζί να συνδράμουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και γι' αυτό όλα αυτά να γνωρίζετε που μπαίνουν ως προτεραιότητες της περιφέρειας είναι πάντα σε συνεργασία με τους φορείς. Δεν είμαστε μόνοι μας. Η περιφέρεια Κρήτας έχει αγκαλιάσει όλη την Κρήτη και όλους τους φορείς της Κρήτης για να πηγαίνουμε όλοι μαζί συντεταγμένα. Αυτό είναι το σημαντικό. Από τη μια βέβαια είναι τώρα και το από τη μια όσον αφορά στην τιμή που απολαμβάνουν οι παραγωγοί, είναι θεού δώρο η αύξηση της τιμής. Από την άλλη, από την πλευρά μάλλον των καταναλωτών που θέλουν να χρησιμοποιούν ελαιόλαδο, όλο αυτό το πράγμα είναι αρνητικό. Έχουμε δηλαδή δύο έτσι διαφορετικές καταστάσεις ταυτόχρονα. Δηλαδή η Ελληνική Στατιστική Αρχή έχει αναφέρει ανατίμηση του λαδιού πάνω από 10%, 10,5% τον τελευταίο χρόνο και κάπου διάβαζα από τη Eurostat ότι είχε αυξηθεί η τιμή του τον Ιούνιο σχεδόν 22% σε σχέση με πέρυσι. Κοιτάξτε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το ελαιόλαδο έχει αυξηθεί αρκετά φέτο. Αυτό είναι βέβαια γιατί και η Ισπανία και θα συνεχίσει και φέτος, θεωρούμε από ό,τι διαβάζουμε, να μην έχει τόση αύξηση παραγωγής λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο καταναλωτής, έχετε απόλυτο δίκιο, θα πρέπει να μην σταματήσει να αγοράζει ελαιόλαδο. Θέλει εκεί μια διαχείριση, κυρία Πακέφιανάκη. Ναι. Θέλει μια διαχείριση. Τέθηκε και στο Γενικό Γραμματέα, γιατί εκτός από τον Περονόσπορο τεθήκανε και αρκετά θέματα και για τους αλληλείς και για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και για την αμπελοκαλλιέργεια. Συζητήσαμε αρκετά θέματα. Δεν ήταν μόνο για να καταθέσουμε μια μελέτη. Θέλει λίγο διαχείριση τώρα από όλους μας. Αυτό είναι αλήθεια. Έχετε πολύ απόλυτο δίκιο, γιατί δεν θέλουμε να φτάσει αυτό το προϊόν να σταματήσει να το καταναλώνει ο καταναλωτής λόγω αύξηση, ας πούμε, της τιμής. Ναι, αυτό όταν θέλει... δηλαδή ένα λάδι στο ράφι έξτρα παρθένο, εξαιρετικά παρθένο, φτάνει το λίτρο τα 14 ευρώ, επώνυμο, έτσι, όχι βέβαια. Της ιδιωτικής ετικέτας, μα και της ιδιωτικής ετικέτας γύρω στα 7,5 ευρώ είναι το λίτρο. Βέβαια. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι θα το πάρει ο άλλος με το σταγονόμετρο. Είναι δύσκολο να το αγοράσει και ειδικά σε μια περίοδο που δεν είναι και εύκολη για τους καταναλωτές. Είναι δύσκολη, υπάρχει τρομερή ακρίβεια, ναι, και το βλέπουμε, ναι, όλοι μας, γιατί όλοι καταναλώνουμε, όλοι περνάμε από τα σούπερ μάρκετ. Είναι μια περίοδος δύσκολη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλει προσοχή, κύριε Βακεφιανάκη, να μην αρχίσουμε τελικά να μην καταναλώνουμε ελαιόλαδο και να μένει, ας πούμε, στο ράφι. Ναι, στη χώρα μας, έτσι, γιατί... Βέβαια, είναι σημαντικό. Θα είναι ένα ζήτημα αυτό. Οπότε, αναμένουμε λοιπόν. Αναμένουμε, τεθήκανε και οι αύξηση στον πόρο της δακοκτονίας. Πάντα είναι ένα θέμα, γιατί πραγματικά το Υπουργείο έκανε μια προσπάθεια φέτος, κατέβαλε 1,5 εκατομμύριο
από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά εμείς, κύριε Βακεφιανάκη, ειδικά για τον νομό Ηρακλείου που ξεκινάμε μια δακοκτονία και δεν επαρκούν οι πόροι, σήμερα τέθηκε και αυτό το θέμα στο γύρο γενικό. Τεθήκανε θέματα για την αλεία και η αποζημίωση των ψαράδων λόγων των εισβολικών ειδών. Τεθήκανε θέματα όπως να μπουν όπως τους νέους αγρότες νέοι εισερχόμενοι αλείς, γιατί όχι και στην αλεία, πρωτογενής τομέας είναι όπως το ανέφερα. Τεθήκανε θέματα όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, η ελληνοποίηση των αγροτικών προϊόντων, οι εργάτες γης. Είπαμε για την κριτική σταφίδα που θα πρέπει να είναι να μπει στη συνδεδεμένη, και αυτό το προϊόν που ήταν παλιά χρυσάφι για την Κρήτη να μπουν σιγά σιγά στη διαδικασία η παραγωγή να την παράγουν. Τέθηκαν αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι. Τα βλέπουμε και σιγά σιγά όμως, για να μην αδικούμε, γιατί το κάθε θέμα κρύβει ανθρώπους από πίσω. Βέβαια. Και αρκετούς, και αξίζει να γίνεται αναφορά. Οπότε νομίζω ότι ανανεώνουμε τη συζήτησή μας, κυρία Χουδετσανάκη, για να πούμε σε επόμενη εκπομπή, για να πούμε και άλλα ζητήματα που απασχολούν και άλλους. Άλλους παραγωγούς, άλλους κλάδους. Άλλους κλάδους, ναι. Και η αλεία θεωρούμε ότι είναι σημαντικός κλάδος και θα πρέπει να δοθεί και από την περιφέρεια αλλά και από το Υπουργείο η απαραίτητη προσοχή, για να πραγματικά είναι ένας κλάδος που η αλήθεια είναι ότι, θα το πω δημόσια, έχει μείνει λίγο πίσω. Δηλαδή και στα προγράμματα συνήθως δεν συμπεριλαμβανότανε, στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Νομίζω όμως και από το Υπουργείο έχουν κάνει βήματα και θέλουν να κάνουν βήματα και προς το τομέα της αλείας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ενημέρωση. Καλή επάνωδο, να ευχηθούμε. Και φυσικά θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βακεφιανάκη, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την επικοδομητική κουβέντα. Έχετε και δρόμο μπροστά σας τώρα με τα προεκλογικά. Είναι και αυτό, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, όλα μαζί. Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, αλλά ξέρετε κάτι, εγώ πάντα έχω μία αρχή. Δεν αφήνομαι ποτέ τη δουλειά για τις εκλογές. Τώρα τρέχει και η δουλειά αυτή, τρέχει η δουλειά της δακοκτονίας, και γι' αυτό είμαστε παρόντας πρώτα στη δουλειά και συνέχεια στις εκλογές. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.